στα πλαίσια αυτής της τοποθέτησης έχει ένα σκόπο μου να κάνω ορισμένες επισκέψεις στο νοσοκομείο, να γνωριστώ με τους γιατρούς, με τους νοσηλευτές, με το διοικητικό προσωπικό, για να έχω μια πρώτη ενημέρωση με τα θέματα τα οποία τρέχουν σήμερα στο νοσοκομείο. Σήμερα ήταν μια ευχάριστη έκπληξη, γιατί είδα ότι το υπηρεσιακοί παράγοντες του νοσοκομείου έχουν καταθέσει ένα φάκελο για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου και όπως φαίνονται τα πράγματα, μέσα στο 2019 θα υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει μια εξοικονόμηση τάξης 50% στην ενέργεια. Ήταν μια ευχάριστη μέρα σήμερα στη δουλειά, μπορώ να πω. Φυσιολογικά θα είμαι αυτός που θα τρέξει όλες τις διαδικασίες για να γίνει η αυτονόμηση του νοσοκομείου. Όπως είπατε, είναι ένα πάγιο αίτημα της περιοχής, των γιατρών, των αρχών. Πιστεύω όλα θα πάνε καλά, αλλά πρέπει να λυθούν και ορισμένα άλλα προβλήματα με την τοποθέτηση γιατρών και νοσηλευτών. Νομίζω και τα δύο τα θέματα αυτά είναι σε καλό δρόμο. Δεν έχω να πω κάτι συγκεκριμένο, αλλά είναι σε καλό δρόμο.